ευχαριστώ πολύ το Προεδρείο για την όμορφη παρουσίαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ από τη δική μου πλευρά τον καθηγητή κύριο Βάρδα για την τιμητική πρόσκληση να παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να σας παρουσιάσω ένα λίγο διαφορετικό θέμα, το οποίο ίσως να έρθει στην κλινική στο μέλλον, δεν έχει έρθει ακόμη, αλλά είναι κάτι που μας απασχολεί αρκετά χρόνια. Αφορά την γύρανση, τη σχέση της γύρανσης και των καρδιακών νοσημάτων. Σίγουρα όλοι μεγαλώνουμε, αυτό είναι αναπόφευκτο, αλλά αυτό που ίσως έχει σημασία είναι ότι μαζί με εμάς μεγαλώνει και ο πληθυσμός αυτού του πλανήτη και εδώ βλέπετε τους εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών. Βλέπετε χρονικά πώς αυτό αυξάνει. Παίρνουμε τώρα ως παράδειγμα δύο χρονολογίες. Το 2005, όταν αποφύτησα από την ιατρική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και έφυγα για τη Γερμανία για να κάνω το δακτορικό μου τότε και την κλινική ειδικότητα της καρδιολογίας. Και το 2025, που θα μας έρθει τώρα σε δύο μήνες. Τώρα μέσα σε 20 χρόνια βλέπουμε 71% αύξηση του πληθυσμού που έχει ηλικία μεγαλύτερη των 60 ετών. Αυτό είναι σίγουρα θετικό. Αυτό σίγουρα αντανακλά τις τεράστιες προόδους που έχουμε όλοι ζήσει στον κλάδο της ιατρικής και της καρδιολογίας, με αποτέλεσμα να ζουν οι άνθρωποι περισσότερο. Αλλά δεν είναι πάντα ακριβώς έτσι. Εδώ βλέπετε τον αριθμό των θανάτων λόγω των καρδιακών νοσημάτων. Και ενώ στην κατηγορία της ηλικίας μεταξύ 50 και 69 ετών δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά τα τελευταία 41 χρόνια, δηλαδή παραμένουν η σχετική συμμετοχή των θανάτων αυτών παραμένει το 36% των όλων των θανάτων λόγω των καρδιακών νοσημάτων, βλέπουμε στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, 70 χρονών πλάς, να έχουμε μία αύξηση από 54,5% που ήταν το 1980 στο 63,2% που είναι τώρα το 2021, πριν από 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει το ότι στην καρδιακιακή ιατρική σίγουρα ίσως να έχουμε ξεχάσει στις δικές μας κλινικές μελέτες τους ανθρώπους που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Οι άνθρωποι που έχουν λίγο μεγαλύτερη ηλικία δεν είναι απλά γερασμένοι άνθρωποι. Έχουν ένα ιδιαίτερο προφίλ το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί και το οποίο απουσιάζει σε πάρα πολλές κλινικές μελέτες. Εδώ βλέπουμε πάλι την αύξηση τη σχετική. Σε ηλικία 50 με 69 χρονών, 1,4 είναι οι φορές αυξάνει ο αριθμός των θανάτων και 1,9 φορές αυξάνει ο αριθμός των θανάτων στην ηλικία 70+. To cut the long story short, από την πλευρά της επιδημιολογίας, περιμένουμε στα επόμενα 35 χρόνια, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι άνθρωποι ηλικίας μεγαλύτερες των 60 ετών να διπλασιαστούν σε αυτό το πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι η γύρανση είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για πάρα πολλά νοσήματα. Και ξέρουμε επίσης ότι όχι μόνο τα νοσήματα, ο επιπολασμός των νοσημάτων αυξάνει, αλλά και η πρόγνωση αρχίζει και μειώνεται αυτών των ανθρώπων, όπως σας έδειξε παραπάνω. Σήμερα θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία σημεία. Πρώτα θα ήθελα λίγο να τρέξουμε μαζί, πολύ πολύ γρήγορα, την βιβλιογραφία, τι είναι σημαντικό στη γύρανση, ποιοι είναι οι μηχανισμοί, γιατί δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να θεραπεύσουμε τα νοσήματα που οφείλονται στην γύρανση ή όπου η γύρανση παίζει σημαντικό ρόλο. Μετά θα ήθελα να σας προκαλέσω με έναν θετικό τρόπο και να σας δείξω ένα concept, πώς θα μπορούσε πολλά διαφορετικά νοσήματα να οφείλονται σε ένα μηχανισμό. Και θα σας δείξω κάποια δεδομένα από δική μου την ομάδα, σε συνεργασία με πολλές άλλες ομάδες παγκοσμίως. Και στο τέλος, και πολύ σημαντικό, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα νοσήματα που συσχετίζονται με τη γύρανση. Τι γνωρίζουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Οι μηχανισμοί που συσχετίζονται με τη γύρανση χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη είναι οι πρωτογενείς μηχανισμοί, λέγονται primary hallmarks, και είναι αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι, όταν υπερεκφραστούν, τότε έχουμε προώρη γύρανση του ανθρώπινου οργανισμού. Και όχι μόνο. Άρα μιλάμε για μηχανισμούς που έχουν σχέση με τα τετελομερή. Τα τετελομερή είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα σε κίτρινο χρώμα,
πηγαίνουν στα χρωμοσώματα και τα προστατεύουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού. Έχουν σχέση με την οτοφαγία, με την πρωτεόσταση, με επιγενετικούς μηχανισμούς, με άλλους μηχανισμούς του γενετικού υλικού. Αυτοί είναι οι βασικοί μηχανισμοί που προκαλούν την πρόωρη γύρανση στους ανθρώπινους οργανισμούς. Ο ανθρώπινος οργανισμός προσπαθεί να αντισταθμίσει αυτούς τους πρωτογενείς μηχανισμούς και έχουμε τώρα άλλους τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν τους πρωτογενείς μηχανισμούς προκαλούν επίσης κακό. Και αυτοί είναι, λέγονται μηχανισμοί, ανταγωνιστικοί μηχανισμοί, ανταγωνιστικοί σταθμοί, και έχουν σχέση με την ενέργεια, με τη λειτουργία των μιτοχονδρίων, έχουν σχέση με την κυταρική γύρανση, cellular senescence, και έχουν σχέση με την ευαισθητοποίηση των κυττάρων απέναντι σε διατροφικά μόρια. Όταν λοιπόν και αυτοί οι μηχανισμοί διαταράσσονται, τότε πάλι έχουμε πρόωρη γύρανση. Και στο τέλος, όταν συμβαίνουν και τα δύο προηγούμενοι σταθμοί, τότε έχουμε το τελικό σταθμό, το οποίο λέγεται σταθμός integrative hallmark, οπότε είναι σταθμός ενσωμάτωσης όλων των προηγουμένων μηχανισμών, που σε αυτή τη στιγμή έχουμε βλάβει στο νηστό, σε οποιοδήποτε νηστό. Και ποιοι είναι οι μηχανισμοί που προκαλούν βλάβη στο νηστό? Πρώτα απ' όλα είναι η εξάντληση των stem cells, των ανακαινητικών κυττάρων, που είναι απαραίτητα για την αναγέννηση των νηστών, των οργάνων, όταν υπάρχει βλάβη. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό μηχανισμό που είναι η χρόνια φλεγμονή. Έχουμε την απορρίθμιση της κεταρικής επικοινωνίας με άλλα κύτταρα και πολύ σημαντικό τελευταία είναι η δυσβίαση των μικροβίων στο έντερο. Αυτοί λοιπόν οι μηχανισμοί είναι αυτοί που θα προκαλέσουν εν τέλει την νηστική βλάβη και θα δημιουργήσουν την ασθένεια. Αυτοί οι μηχανισμοί εκφράζονται, υπάρχουν σε διαφορετικά καρδιακιακά κύτταρα, όπως βλέπετε εδώ. Αυτοί οι μηχανισμοί λοιπόν προκαλούν πάρα πολλές νόσους. Να ξεκινήσουμε από το clonal hematopoiesis of indeterminate potential, το CHIP, που πρακτικά εδώ έχουμε γενετικές μεταλλάξεις στο DNA, που προκαλούν στα κύτταρά μας, τα ανισορροπητικά μας κύτταρα στο αίμα, να είναι προφλεγμονώδη. Μετά έχουμε προβλήματα με τη θρόβωση, έχουμε προβλήματα με τη σκληρία στη καρδιά, έχουμε αθυροσκλήρυνση, έχουμε προβλήματα με ασβέστωση των αγγείων και αρτιαρκή σκληρία. Βλέπουμε ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί έχουν συσχετιστεί με όλα αυτά τα νοσήματα, οι οποίοι είναι πρόδρομες καταστάσεις των πραγματικών νοσημάτων που αναφέρονται εδώ. Βλέπετε ότι η γύρανση του καρδιακού συστήματος δεν αφορά μόνο νοσήματα του καρδιακού συστήματος. Ακόμα και ο καρκίνος είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να προκληθεί από τη γύρανση του καρδιακιακού συστήματος ή να προκαλέσει μεταστάσεις ή να έχει χειρότερη πρόγνωση. Εδώ βλέπετε πάρα πολλά νοσήματα σε διαφορετικά όργανα. Και γιατί οφείλεται αυτό? Γιατί απλά το αγγειακό σύστημα βρίσκεται σε όλα τα όργανα. Άρα, επομένως, όταν έχουμε αγγειακή σκληρή, αγγειακή βλάβη, αγγειακή γύρανση, τότε έχουμε σε πολλές περιπτώσεις διαφορετικά όργανα να νοσούν. Και τώρα να περάσω λίγο από την πλευρά, από τη δική μου την έρευνα. Σχετικά μικρός, όταν ακόμα ήμουν ειδικευόμενος καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Τούμπιγκεν της Γερμανίας, είχα αναρωτηθεί, υπάρχει ένας μηχανισμός που να συνδέει διαφορετικά νοσήματα που συσχετίζονται με τη γύρανση. Και αν υπάρχει, ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί? Ένα μόριο χ ή ένας μηχανισμός το οποίο δημιουργεί ένα πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα πρέπει να συσχετίζεται με όλους τους σταθμούς της γύρανσης, τα hallmarks που λέμε. Αυτή πρέπει οπωσδήποτε να συσχετίζεται. Πρέπει να έχει σχέση με την πρωτότυπη ασθένεια της γύρανσης, που είναι η άνοια ή η Alzheimer's, η ασθένεια του Alzheimer. Πρέπει να έχει σχέση με τα κεφαλικά, πρέπει να έχει σχέση με καροτιδική αθυροσκλήρυνση, με αορτική σκληρία, με στεφανία νεώσεων, με καρδιακή ανεπάρκεια και βέβαια με την πρόγνωση καρδιακιακών ασθενειών. Άρα θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό που να βρίσκεται upstream, να βρίσκεται πολύ ψηλά στο δέντρο εδώ πέρα, ή στις ρίζες, αν θέλετε, εδώ πέρα, αυτού του δέντρου, του καρδιακιακού συστήματος, και να προκαλεί όλα αυτά τα νοσήματα. Ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός? Ποιο είναι αυτό το μόριο?
Στο καιρό που βρισκόμουν στο Τούμπινγκεν, είχα κάνει μια συνεργασία μελετώντας παράγοντες φλεγμονής σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Και ενεργοποίησα εμποπεταλίων εκείνη τη στιγμή. Και τότε μου ήρθε η ιδέα, το βασικό μόριο που έχει σχέση με την Αλτσχάιμερ είναι το β' αμυλοειδές. Σχετίζεται το β' αμυλοειδές πέρα από την ασθένεια του Αλτσχάιμερ με άλλα νοσήματα. Εκείνη τη στιγμή, πριν από 13, περίπου 14-15 χρόνια, δεν ήταν τίποτα γνωστό. Πρακτικά δεν ξέραμε αν το β' αμυλοειδές σχετίζεται με την καροτιδική αθεροσκλήρυνση, με την αορτική αρτηρία, με τη στεφανία νόσου, με την πρόγνωση της στεφανίας νόσου, με τα οξύ φράγματα του μυοκαρδίου, με το καρδιακό θάνατο, με την πρόγνωση γενικότερα. Δεν ξέραμε αν βρίσκεται στις αρτηρίες, αν βρίσκεται στην καρδιά. Προκειμένου να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα, προφανώς δεν ήταν κάτι που θα μπορούσα να απαντήσω μόνος μου ή η δική μου μικρή ομάδα στο Τούμπικεν. Τότε είχα γνωριστεί σε ένα συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Καρδιολογίας με τον τώρα πια καθηγητή, τον Κίμωνα Σταματελόπουλο, καθηγητή θεραπευτικής και καρδιολογίας στο νοσοκομείο του Αλεξάνδρα, εδώ κοντά μας, και ζήτησα τη βοήθειά του. Είχα δει το ότι δούλευε συστηματικά την αρτηριακή σκληρία και συστηματικά την καροτιδική νόσο. Οπότε είπα, Κίμωνα, μπορείς να μας βοηθήσεις, μπορούμε να μελετήσουμε σε ασθενείς που εσύ συλλέγεις βιολογικό υλικό στο αίμα. Μπορούμε να μελετήσουμε το β' αμυλοειδές. Και μαζί με τον Κίμωνα ήρθε ένας εξαιρετικά ταλαντούχος συνεργάτης του, ο Γιώργος ο Γεωργιόπουλος, τώρα είναι επίκουρος καθηγητής φυσιολογίας και ιατρικής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, ο οποίος έχοντας πολύ μεγάλη γνώση από advanced statistics, μπορέσαμε να απαντήσουμε απίστευτα και κέρια ερωτήματα που θα δείτε σήμερα. Η δουλειά μας οδήγησε το 2020, πριν από 4 χρόνια, να κάνουμε formulate, να προτείνουμε στην επιστημονική κοινότητα το Alzheimer's Disease Amyloid Beta Hypothesis, την υπόθεση στην οποία βασίζεται μέχρι και σήμερα η ασθένεια του Alzheimer, την προτείνουμε ότι δεν είναι μόνο η υπέτεια της άνοιας, είναι η υπέτεια και των καρδιακών νοσημάτων. Και θα σας δείξω κάποια δεδομένα που υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Αυτό δημοσιεύτηκε στο JACC τότε και μάλιστα πήρε και CME points γιατί θεωρήθηκε πολύ σημαντικό. Αλλά επειδή όλοι μας ρωτάτε, ρε παιδιά, το β' αμυλοειδές στην καρδιακή νόσο, πώς είναι δυνατόν, από πού προέρχεται? Αυτός ήταν ο λόγος που πάλι μαζί με τον Κίμωνα γράψαμε ένα review που είναι αυτή τη στιγμή in press στο European Heart Journal, θα εμφανιστεί στις επόμενες εβδομάδες, το οποίο περιγράφουμε ακριβώς ποιος είναι ο μεταβολισμός του β' αμυλοειδούς. Δεν είναι κάτι τόσο εύκολο. Να πω μόνο ότι το β' αμυλοειδές είναι το μόριο από το που έχει μελετηθεί πάρα πολύ, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, περισσότερο από κεταροκίνες στην διεθνή βιβλιογραφία. Επομένως, συλλέξαμε την αφρόκρεμα της βιβλιογραφίας αυτής και γράψαμε αυτό το review που παρουσιάζουμε όλο το evidence, όλα τα δεδομένα της σχέσης β' αμυλοειδούς με καρδιακή νόσο. Λοιπόν, το β' αμυλοειδές πρώτα απ' όλα δεν είναι γονίδιο. Προέρχεται, είναι ένα cleavage product, δηλαδή προέρχεται από ένα μαμά γονίδιο που λέγεται amyloid precursor protein. Αυτό είναι το γονίδιο που εκφράζεται εδώ στο πυρήνα και μετά περνάει μέσα από το ευρωσωματικό δίκτυο και μέσα από τα secretory vesicles έρχεται στη μεμβράνη των κυττάρων. Εδώ είναι το amyloid precursor protein. Αλλά για λόγους που ακόμη δεν γνωρίζουμε, εδώ κυττάρωνεται, έρχεται στα ενδοσώματα. Τα ενδοσώματα έχουν την beta secretase, λέγεται base 1, το γονίδιο, το οποίο κάνει cleave, δηλαδή πηγαίνει και κόβει το β' αμυλοειδές σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και μετά έχουμε τη γάμα σε κρατάση, που επίσης κόβει το APP σε επίσης ένα δεύτερο σημείο. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα την παραγωγή του β' αμυλοειδούς, το οποίο μετά φεύγει προς το ενδοκυτάριο χώρο, προς τον εξοκυτάριο χώρο. Και το βρίσκουμε ακόμη και στο αίμα. Οι μηχανισμοί που επάγουν την παραγωγή του β' αμυλοειδούς έχουν σχέση με την υποξία, έχουν σχέση με τη φλεγμονή, με την χολυστερόλη, όπως βλέπετε και εδώ πέρα επίσης. Δηλαδή και η παραγωγή του APP, αλλά και η παραγωγή και το activity, η ενέργεια της β' συγκρατάσης οφείλεται, υπάγεται, αν θέλετε, από μηχανισμούς οι οποίοι είναι γνωστοί στην καρδιακή νόσο. Και πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Πάλι 4 χρόνια νωρίτερα στο JACC, εδώ που περιγράψαμε για πρώτη φορά την υπόθεση του β' αμυλοειδούς στην καρδιακή νόσο, συλλέξαμε όλη την πληροφορία τι πραγματικά κάνει το β' αμυλοειδές όταν βρίσκεται στο αίμα, στα αγγεία μας. Πρακτικά πηγαίνει και επηρεάζει οποιοδήποτε καρδιακό κύτταρο γνωρίζετε. Το θελιακό κύτταρο,
το ελίο μυϊκό κύτταρο, το μονοκύτταρο, το μακροφάγο, το αιμοπετάλιο, το καρδημιοκύτταρο. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ενεργοποιεί όλο αυτό το cascade, όλα αυτά τα κύτταρα έχουν μια προφορμονώδη έκφραση και αυτά επάγουν στη συνέχεια τη σκληρία, τη θεροσκλήρωση, τη θρόβωση και την καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπουμε δηλαδή το ότι το β' αμυλοειδές έχει πολλαπλά effects σε διαφορετικά κύτταρα. Τώρα, τι βρήκαμε εμείς? Αυτό που βρήκαμε για πρώτη φορά το 2015, αυτό είναι η πρώτη δημοσίευση που δείχνει ότι το β' αμυλοειδές δεν είναι μόνο σημαντικό στην άνοια, αλλά είναι και στην καρδιακή νόσο και μάλιστα στην αθερωματική καρδιακή νόσο. Βλέπουμε τα επίπεδα του β' αμυλοειδούς ασθενείς χωρίς υποκλινική αθερωμάτωση, με ένα αγγείο, με δύο ή περισσότερα αγγεία και με ασθενείς με στεφανία νόσο, και βλέπουμε πώς αυξάνει το β' αμυλοειδές. Το ίδιο το κάναμε validation στο Dallas Heart Study, σε συνεργασία με τον Τζέιμς Τελέμος. Πάλι είναι Jack του 2018, που βλέπουμε το ότι το CAC score, το coronary artery calcium score, να αυξάνει στους ασθενείς που έχουν, εδώ είναι general population, μόνος είναι general population σε ανθρώπους που έχουν υψηλό β' αμυλοειδές. Άρα πρακτικά γνωρίζουμε ότι το β' αμυλοειδές όχι μόνο στη στεφανία ενός, αλλά πολύ πολύ νωρίτερα αρχίζει και αυξάνει, όταν πια αρχίζει και δημιουργείται αθεροσκλήρωση ή έχουμε αυξημένο CAC score. Και στο κόχορ του κείμενα που σας είπα προηγουμένως, ήθελα να δούμε αν το β' αμυλοειδές σχετίζεται με την αορτική σκληρία. And this is the case, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Ουσιαστικά σημαντικό, το β' αμυλοειδές μπορούσε, η μεταβολή του β' αμυλοειδούς προέβλεψε ανεξάρτητα τη μεταβολή της αορτικής σκληρίας, συσχετίστηκε με την καροτιδική νόσο, με την παρουσία θερματικής πλάκας και μάλιστα και με την εξέλιξη της καροτιδικής νόσου. Δηλαδή, οι ασθενείς που είχαν αυξημένο β' αμυλοειδές ή during the follow-up είχαν περισσότερο β' αμυλοειδές, βλέπουμε περισσότεροι να έχουν καροτιδική νόσο. Και πριν από μερικές εβδομάδες, στο Scientific Reports, ο γιατρός, ο Δημήτρης Δελελής από το νοσοκομείο του Αλεξάνδρα, παρουσίασε στο δακτορικό του ότι το β' αμυλοειδές σχετίζεται όχι μόνο με την παρουσία των θερματικών πλακών, αλλά και με το vulnerability, δηλαδή με τις μαλακές πλάκες. Ασθενείς που έχουν μαλακές πλάκες έχουν μεγαλύτερα, ψηλότερα επίπεδα του β' αμυλοειδούς σε σχέση με ασθενείς που έχουν επασπιστωμένες πλάκες. Που αυτός είναι ένας δείκτης της επικινδυνότητας των πλακών αυτών. Όχι μόνο στα αγγεία, αλλά και στην καρδιά την ίδια βρέθηκε το β' αμυλοειδές. Εδώ βλέπουμε την καρδιά, το αμυλοειδ πέτα, το 1,40 πεπτίδιο και το 1,42 πεπτίδιο. Και εδώ είναι οι ασθενείς που δεν έχουν άνοια, εδώ είναι ασθενείς που έχουν Alzheimer και βλέπουμε μια τεράστια αύξηση του β' αμυλοειδούς στην καρδιά σε ασθενείς που έχουν Alzheimer. Και εδώ είναι στον εγκέφαλο. Και σε αυτό το paper το 2016, οι συγγραφείς από το Harvard προτείνανε το ότι η άνοια μπορεί να είναι μεταδοτική νόσος. Μόνο και μόνο επειδή βρήκαν το β' αμυλοειδές στην καρδιά. Αλλά εμείς γνωρίζουμε ήδη από τον Dallas Heart Study από το 2018 το ότι η παρουσία του β' αμυλοειδούς στο αίμα συσχετίζεται με πολλούς παράγοντες επικινδυνότητας. Ήδη σε ασθενείς με υποκλινική νόσο. Κανένας από αυτούς τους ασθενείς είναι περισσότερο από 3.000 άνθρωποι, λέω ασθενείς, αλλά είναι general population, που είχαν γίνει, που είχαν μελετηθεί στο Dallas Heart Study και είχαμε και CMR, είχαμε μαγνητικές καρδίας, είχαμε μετρημένο τη τροπονίνη, είχαμε το παράγοντα stress, το NT-proBNP, είχαμε το coronary artery calcium score που σας έδειξα προηγουμένως και είχαμε και το treadmill VO2 max, που είναι ο δείκτης που δείχνει πόσο καλά δουλεύει πρακτικά το καρδιακιακό σύστημα. Και αυτό που βλέπουμε εδώ είναι το univariate analysis και μετά πάρα πολλά adjustment models. Βλέπουμε το ότι το β' αμυλοειδές σε ασθενείς με υποκλινική νόσο συσχετίζεται και με την τροπονίνη, συσχετίζεται και με το NT-proBNP και με την λειτουργία της καρδιάς και του καρδιοαγιακού συστήματος. Αλλά η πιο σημαντική πληροφορία ήρθε από τα δύο publications, το JACC του 2015 και το Annals of Internal Medicine του 2018, που δείξαμε σε 4 διαφορετικά cohorts. Έχουμε την Αθήνα, έχουμε το Μόναχο, Χαϊδελβέργη και τη APACE study που είναι με multi-center study, πολυκεντρική μελέτη από 8 χώρες της Ευρώπης, που δείξαμε ότι σε ασθενείς με αυξημένο β' αμυλοειδές, σε κάθε περίπτωση έχουμε αυξημένο κίνδυνο, αυξημένο επιπολασμό του καρδιακιακού θανάτου σε αυτούς τους ασθενείς. Είτε ασθενείς με στεφανία νόσο, είτε ασθενείς με οξέα στεφανία σύνδρομο. Θα περάσω λόγω του χρόνου λίγο γρήγορα. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα? Γνωρίζουμε ότι το β' αμυλοειδές σχετίζεται. Υπάρχουν πολύ περισσότερα δεδομένα. Λόγω της έλλειψης του χρόνου δεν μπορώ να αναφερθώ περισσότερο σε αυτά. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι, να μειώσουμε το β' αμυλοειδές στο αίμα. Ναι, γίνεται. Και μπορείτε να φανταστείτε το ότι όλοι οι μηχανισμοί που γνωρίζουμε ήδη, το ότι δρούνε προστατευτικά ενάντια της δημιουργίας της καρδιακιακής νόσου, βοηθάνε να μειωθεί και το β' αμυλοειδές στο αίμα. Είναι η άσκηση, είναι ο καλός ύπνος, είναι η σωστή διατροφή.
όπως βλέπετε εδώ πέρα, και η αποφυγή όλων των παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στην καρδιακή νόσο, οι οποίοι όλοι ανεξάρτητα επίσης αυξάνουν το β-αμυλοειδές. Η υπάρχουσα θεραπεία που παίρνουμε, που δίνουμε σήμερα στους ασθενείς μας, επηρεάζει επίσης τα επίπεδα του β-αμυλοειδούς. Εδώ βλέπετε με την ραμιπρίλη, παράδειγμα, επηρεάζει τη β-σεκρετέης, τη γ-σεκρετέη, τις στατίνες. Το άρνη δυστυχώς έχει αρνητικό effect, γιατί εμποδίζει το degradation του β-αμυλοειδούς. Και βέβαια το renal replacement therapy, η αιμοδιάλυση, επίσης επιδρά με τον τρόπο να μειώνεται το β-αμυλοειδές στο αίμα. Και αν δεν μπορούμε να μειώσουμε το β-αμυλοειδές, υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες που το στοχεύουν αυτή τη στιγμή στις ασθενείς με άνοια. Είναι κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε retargeting σε ασθενείς με καρδιακιακή νόσο, ή θα μπορούσαμε να κάνουμε targeting, να στοχεύσουμε τη χρόνια φλεγμονή. Και όσον αφορά και τη χρόνια φλεγμονή, θα ήθελα να σας δείξω πολύ γρήγορα το ότι αυτό είναι post-mortem examination, ασθενείς με άνοια, που δείχνουμε τις πλάκες β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, και εκεί βλέπουμε και αύξηση της κετεροκίνης interleukin 6. Και νομίζω ότι σε αυτό το κοινό είναι πολύ γνωστό το ότι η interleukin 6 είναι πάρα πολύ σημαντική στους ασθενείς με καρδιακιακή νόσο. Και εδώ βλέπουμε την αύξηση στην Alzheimer disease, interleukin 6, βλέπουμε τη σχέση με το cognitive decline, την αύξηση σε ποντίκια που υπερεκφράζουν τη μητέρα πρωτεΐνη, το APP, και επίσης την αύξηση της interleukin 6 πάλι σε ανθρώπους μεγαλύτερων των 70 χρονών, και επίσης η interleukin 6 γνωρίζουμε ήδη στον γενικό πληθυσμό ότι συσχετίζεται με την πρόγνωση αυτών των ανθρώπων. Από την Cantos Trial γνωρίζουμε το ότι η interleukin 6 είναι η πιο σημαντική κετεροκίνη που προβλέπει την πρόγνωση των ασθενών που πήραν θεραπεία ενάντια στην interleukin 1. Και από το δικό μου το εργαστήριο ανακαλύψαμε και δημοσιεύσαμε πέρυσι στο Immunity, που είναι ένα περιοδικό του Cell, ότι το γονίδιο NDAR2, παρόλο που δεν έχει κανένα ρόλο στην ομοιόσταση ή στην ανάπτυξη του καρδιακιακού συστήματος, το μελετήσαμε εκτενέστατα, παρόλα αυτά επηρεάζει πάρα πολύ την λειτουργία του interleukin 6 και την επίδραση του interleukin 6 στο αγγείο, κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί θεραπευτικά. To cut now the long story short, και θα ήθελα να έρθω στο τελικό slide, βλέπουμε ότι το β-αμυλοειδές, ο άξονας β-αμυλοειδούς και η interleukin 6, μάλλον είναι σημαντικός, και αν τελικά το στοχεύσουμε σε επόμενες μελλοντικές κλινικές μελέτες, ίσως να μπορούμε να αναστρέψουμε την βιολογική μας ηλικία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, of course, την ομάδα μου, τους συνεργάτες μου, το Κίμωνα, τον Γιώργο, επίσης το Σταύρο μας βοήθησε στο Immunity το paper, και όλους εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στέλλο. Νομίζω ότι η διάλεξη αυτή, αλλά και ο ομιλητής, ταιριάζουν απόλυτα στον τίτλο αυτής της ημερίδας. Μια elite ομιλία από έναν elite διακεκριμένο ομιλητή, διαπρεπή επιστήμονα, και νομίζω ότι η ομιλία αυτή πρόωθησε λίγο ακόμα παραπέρα τα όρια της γνώσης μας για τη γύρανση, τους μηχανισμούς. Εγώ έχω μια ερώτηση. Βλέπω το κείμενο του Σταματελόπουλου, ο οποίος έχει μια ερώτηση ή σχόλιο, αλλά πριν περάσουμε σε αυτό, που δικαίως νομίζω πρέπει να συμπληρώσει τα όσα πολύ ωραία μας είπες, Κωνσταντίνε. Εγώ έχω μια ερώτηση. Είναι πολύ γοτευτική αυτή η θεωρία, με πολλά δεδομένα τα οποία την υποστηρίζουν, που ουσιαστικά έχουμε έναν διαβιβαστή των αρνητικών επιδράσεων που έχει η υποξία, η φλεγμονή, η δυσλιπιδημία, η υπέρταση. Και το β-αμυλοειδές είναι αυτό το οποίο παρεμβαίνει, όπως πολύ ωραία μας έδειξες, στους ιστούς και έχει αυτές τις αρνητικές επιδράσεις. Η ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια στοχευμένη θεραπεία, γιατί προς το τέλος της παρουσίασης, νομίζω εκεί κατευθυνόμαστε, γιατί η ερώτηση που φυσικά έχουμε όλοι μας και η αγωνία είναι αν μετά την ανίχνευση του μηχανισμού, του μορίου, το οποίο προκαλεί όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια στοχευμένη θεραπεία πριν, μάλλον αφού κανείς αντιμετωπίσει όλα τα άλλα γενικά τα οποία οδηγούν σε αυτό, δηλαδή να δώσει θεραπεία για τη δυσλιπιδημία, να δώσει θεραπεία για την υπέρταση, αν μπορεί πια στοχευμένα να αντιμετωπίσει τις αρνητικές επιδράσεις του β-αμυλοειδούς. Υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ορατή μια τέτοια θεραπεία? Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Ναι, υπάρχει. Είναι η αναστολή της β-σεκρετάσης. Δεν θα λέω ότι είναι specific, δεν είναι μόνο για το β-αμυλοειδές. Η β-σεκρετέση συμμετέχει στην κόψη, αν θέλετε, πολλών διαφορετικών πρωτεϊνών.
Οπότε δεν μιλάμε για μια συγκεκριμένη θεραπεία, δεν είναι ιδανική θεραπεία. Παρ' όλα αυτά, οι αναστολές της β' εκτάσεις ρίχνουν τα επίπεδα του βιταμινοειδούς στον εγκέφαλο. Το γνωρίζουμε αυτό και στο εγκέφαλο του αιγρού. Οπότε υπάρχει μια τέτοια θεραπεία. Η δεύτερη θεραπεία είναι αντισώματα εναντίον των πλακών του βιταμινοειδούς, τα οποία προκαλούν τη λύση τους. Πώς γίνεται αυτό? Όταν έρχονται τα αντισώματα και ενώνονται με το βιταμινοειδές στις πλάκες, στον εξοκυτάριο χώρο, τότε αναγνωρίζονται τα αντισώματα αυτά από τα νοσοπαιδικά μας κύτταρα και γίνεται μια φλεγμονή, η οποία τελικά οδηγεί στην κάθαρση του ιστού από τις πλάκες του βιταμινοειδούς. Αυτή είναι μια δεύτερη θεραπεία. Όλα αυτά έχουν ήδη εξεταστεί σε ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Πετυχαίνουν και οι δύο θεραπείες να μειώσουν τα βιταμινοειδές. Απλά τη στιγμή που χορηγήθηκαν αυτές τις θεραπείες ήταν πολύ αργά για τους ασθενείς. Και η Άννη δεν μπορεί να αναστραφεί πίσω, γιατί είχαν κυταρικό θάνατο. Όσον αφορά τις στοχευμένες αντιφλεγμονώδεις θεραπείες τύπου κανακίνουμα, όπως η Κάντος, γιατί είπες πολύ ωραία ότι η Ιντερλευκίνη 6 είναι downstream. Αυτές θα μπορούσαν upstream να εμποδίσουν την παραγωγή, υπερπαραγωγή του βιταμιλοειδούς ή τη σταθεροποίηση του. Η φλεγμονή, υπάρχει μια μορφή ενός κύκλου, διαβολικού κύκλου, όπου το βιταμιλοειδές προάγει τη φλεγμονή και τη φλεγμονή προάγει τη δημιουργία του βιταμιλοειδούς. Οπότε εκεί ήταν η ιδέα, να σταματήσουμε αυτόν τον κύκλο και μπορούμε να επέμβουμε είτε στο επίπεδο του β' αμυλοειδούς είτε στο επίπεδο της χρόνης φλεγμονής. Και εκεί η αντιφλεγμονώδη θεραπεία έχει κάποια θέση, σίγουρα. Πολύ ωραία. Ο κύριος Σταματελόπουλος. Να κλάψουν τα φώτα, να βλέπεις. Ευχαριστώ. Η αλήθεια δεν είχα κάποιο σχόλιο, μια από την ευκαιρία που μου έδωσε ο πρόεδρος κ. Βλαχόπουλος να μιλήσω κι εγώ. Καταρχήν με τη σειρά μου να ευχαριστήσω κι εγώ και να συγχαρώ τον Κώστα για όλη τη μακροχρόνια συνεργασία τα τελευταία 15 χρόνια. Και έχω ένα-δύο σχόλια. Καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά το β' αμυλοειδές σαν πεπτίδιο φαίνεται ότι είναι ένας καλός ενδεχομένος και θεραπευτικός στόχος, αλλά είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμα, γιατί πια έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που πρέπει να διαπραγματευτούμε σε επίπεδο βιομηχανίας και εκεί είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση και δύσκολο να καταφέρουμε να φτάσουμε στο επίπεδο να κάνουμε repurposing ενδεχομένως κάποια από τα φάρμακα που στοχεύουν εκεί. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον τα καινούργια anti-IL-6 παράγοντες να δούμε πώς λειτουργούν πάνω στο βιταμιλοειδές. Και θα έλεγα, σε σχέση με το βιταμιλοειδές σαν προγνωστικός ενδεχομένως δείκτης, βιοδείκτης στην καρδιακή νόσο, έχει ένα περιορισμό που και αυτό πια κολλάει στο επίπεδο που έχουμε φτάσει πάλι σε επίπεδο βιομηχανίας. Έχουμε πρόβλημα να θέσουμε, επειδή είναι μετρήτε με ELISA, έχουμε πρόβλημα να θέσουμε φυσιολογικές τιμές. Και εκεί ουσιαστικά χρειάζεται ένα βήμα παραπέρα για να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε καινούργια μεθοδολογία για ένα πιο επαναλήψιμο προσδιορισμό των επιπέδων βιταμιλοειδούς στο αίμα. Αν γίνουν αυτά τα δύο, τότε πραγματικά ίσως έχουμε ένα breakthrough στο κομμάτι της πρόγνωσης, αλλά και ένα καινούργιο κεραπευτικό στόχο στην καρδιακή νόσο. Ευχαριστώ. Να συμπληρώσω σε αυτό, ναι, το ότι υπάρχει ήδη ποτηρός το kit να μελετάμε το βιταμιλοειδές. Οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι το μελετάνε στο εγκέφαλο του αιγρού. Απλά δεν έχει μελετηθεί προοπτικά στους δικούς μας τους ασθενείς. Είναι κάτι που θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε στο μέλλον. Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, ναι, κάποιο άλλο σχόλιο? Συγγνώμη, δεν βλέπουμε τα φώτα μας. Ο κύριος Πιπιλής, νομίζω. Ναι, τα φώτα εδώ, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό που είπε και ο κύριος Σταματελόπουλος, σαν προγνωστικός δείκτης, είδα τη διαφάνεια που είχατε για το reclassification. Είναι reclassification προς τα πάνω ή υπάρχει και χαμηλές τιμές που κάνουν reclassification προς την χαμηλότερη ομάδα κινδύνου? Είναι μόνο προς τα πάνω? Είναι και προς τις δύο πλευρές. Ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό θα έλεγα προς τα πάνω, αλλά είναι και προς τα κάτω. Πολύ ωραία. Φαίνεται ότι το αμυλοειδές γενικότερα ως διαβιβαστής της γύρανσης, ο αποτέλεσμα της γύρανσης, είναι πολύ hot. Έχουμε και την αμυλοειδές από τρανστιρετίνη, οπότε νομίζω ότι θα μας απασχολεί πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Τέλος μας έδωσε μια καταπληκτική, ενορατική, αν θέλετε, προσέγγιση του μέλλοντος, με πολλές θεραπευτικές προεκτάσεις, ελπίζουμε, στο μέλλον. Οπότε τον ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ μέρους του συμπροέδρου μου, του κύριου Καρατζά. Τον ευχαριστούμε πολύ και προχωράμε στο επόμενο session. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.